Θανάση Δρούγο, γεωστρατηγό αναλυτή. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Λάμπρον, καλησπέρα στου ακροατέ. Λοιπόν, να τα πω εγώ, επειδή δεν τα λύσει και με τηλέφωνο, στο στρατηγείο τη Λάρισα έχει διδάξει εκεί πέρα, έτσι. Βέβαια, όταν ο Τάκης Χενοφώτης ως αρχηγός ΓΕΘΑ προχώρησε στην ένταξη του στρατηγείου στο στρατόπεδο Νικολάου Πλαστήρα στη Λάρισα μαζί με την έδρα της πρώτης στρατιάς, ήμουν σε μία από τους πρώτους που έκανα στην τότε ενημέρωση των επιτελών και οι οποίοι είχαν έρθει και λίγο αργότερα επειδή ήταν η αποστολή στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, αυτή που, όπως ξέρεις, τώρα έχει πέσει υπό τον έλεγχο της Βάγνερ και γίνονται πολλά και περίεργα. Και είχα μιλήσει μέσα σε Γάλλους, Σουηδούς κτλ. Αξιωματικούς, το θεωρώ μεγάλη επιτυχία και συμφωνώ απόλυτα με τον Νίκο Δένδια. Και εγώ, για να είμαι σε κάποιες τέτοιες θέσεις, είμαι ξεκάθαρος με την πρόταση την οποία έκανε χθες πριν μπει στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το τι γίνεται με την Ερυθρά Θάλασσα. Λοιπόν, ο Νίκος Δένδιας εμπεριστατωμένα παρουσίασε, όπως μου είπαν, τουλάχιστον μη ελληνική πηγή μέσα από την χθεσινή σύνοδο στις Βρυξέλλες, τι ακριβώς σκοπεύει. Το στρατηγείο τα έχει όλα. Είχε τελευταία, βεβαίως, δεν είχε τόσο πολύ εμπλοκή, γιατί είχε, να εξηγήσουμε στον κόσμο, υπάρχουν τέσσερα τέτοια στρατηγεία. Το ένα είναι μέσα στο Παρίσι. Το έχουν οι Γάλλοι. Το είχαν, θα έλεγε κανείς, ενεργό συμμετοχή σε διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την αποτυχημένη γενικώς επιχείρησή τους στην Δυτική Αφρική. Και ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή σε επιχειρήσεις οι οποίες ήταν στο Νίγηρα κτλ. Τέλος πάντων, το στρατηγείο είναι το ένα στη Γαλλία. Το άλλο είναι στην Ιταλία. Το έχουν πολύ καλά αναβαθμίσει οι Ιταλοί, μέσα στη Ρώμη. Το τρίτο είναι το δικό μας, στη Λάρισα, το οποίο ενεπλάκη στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία πριν από μερικά χρόνια, όταν γινόταν εμφύλιος πόλεμος, όταν γινόταν αυτοί με μαζικές εκτελέσεις ανθρώπων κτλ. Στις διάφορες φυλές. Και το τέταρτο, που είναι επίσης πολύ καλό, γιατί αυτό το έχω επισκεφτεί, είναι στο Πότσνταμ της επαρχίας Βραδεμβούργου στην Γερμανία, πρώην Ανατολική Γερμανία, το οποίο αυτοί το είχαν οι Γερμανοί, ας πούμε, εμπλέξει επίσης στο Μάλι, στη Γουινέα κτλ. Σε επιχειρήσεις, βέβαια, θα λέει κανείς, μη άρθρου 5, δηλαδή σε αυτές τις συνεργασίες του ΝΑΤΟ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, το στρατηγείο αυτή τη στιγμή έχει Έλληνα διοικητή, τον διοικητή της πρώτης στρατιάς πάντοτε. Προχθές ανέλαβε ο προερχόμενος από τη Ξάνθη, από τη διοίκηση του 4ου Σώματος Στρατού, έμπειρος αξιωματικός, ο κύριος Κωνσταντάκος, ο αντιστράτηγος, και έχει επίσης και επιτελάρχη τον Κώστα Τογάκη, ο οποίος έχει χειριστεί τέτοια θέματα από τις ειδικές δυνάμεις σε λεπτεπίλεπτες επιχειρήσεις. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ο επίτροπος Μπορέλ, όταν είπε ο Νίκος Δένδιας, ήταν άμεσα θετικός. Επίσης η Ιταλία, που τη φοβόμασταν λίγο, να το πω έτσι, φοβόμασταν, γιατί οι Ιταλοί μπλέκονται παντού. Παντού μπλέκονται. Και η Γαλλία ήσαν θετικοί, δηλαδή και ο αντιπρόσωπος της Ιταλίας, ο στρατηγός μέσα στη Στρατιωτική Επιτροπή κτλ., απάντησε θετικά. Τώρα η επιχείρηση στην Ερυθρά Θάλασσα λέγεται Ασπίδες. Από την ελληνική εκπρόσωπο, είπε ο ίδιος ο επίτροπος Μπορέλ, ότι αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με αυτό που λέμε shield, έτσι, με ασπίδα. Και είναι βεβαίως μια ενέργεια στην οποία προς στιγμήν εκτιμά ο επίτροπος ότι θα είναι από 17 με 19 Φεβρουαρίου συγκεντρωμένος, να λέει κανείς, ο Στολίσκος, ο οποίος είναι να πάει στην Ερυθρά Θάλασσα. Να εξηγήσουμε το εξής επίσης, Λάμπρο, ότι αυτό είναι επιχείρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ήταν η επιχείρηση Αταλάντα κατά της πειρατείας ανοιχτά των Σομαλικών Ακτών στον κόλπο του Άντεν κλπ. Δεν είναι. Θα συνεργάζεται βεβαίως με την επιχείρηση Φρουρός Ευημερίας, η οποία είναι επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από την Task Force 153 στη Μανάμα του Μπαχρέιν και του 5ου Αμερικανικού Στόλου. Σε αυτή την επιχείρηση, την άλλη, ανήκουν ήδη οι Ολλανδοί, οι οποίοι δεν τους βλέπω να μπαίνουν στον Ευρωπαϊκό Στολίσκο, και βεβαίως και η Δανία, η οποία τώρα νομίζω η φρεγάτα της είναι εδώ νότια της Κρήτης, πλησιάζει για να πάει προς τα κάτω. Από εκεί πέρα Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Βέλγιο, εμείς. Τώρα, άμα έρθει μια χώρα της Σκανδιναβικής, δεν το αποκλείω, είναι η επιχείρηση Ασπίδες. Η άλλη επιχείρηση. Άρα εμείς στην αρχή ήταν να συμμετάσχουμε στην Prosperity Guard, έτσι, στην Αμερικανική Εκκλησία. Ναι, στην Prosperity Guard, η οποία βέβαια θα συνεργάζεται με τις Ασπίδες, αλλά το θέμα είναι ότι εμείς τώρα διαθέτουμε το στρατηγείο, διαθέτουμε και τη φρεγάτα Ήδρα. Επαναλαμβάνω, μέσα σε επόμενες 2-3 εβδομάδες θα είναι έτοιμη, δεν του συζητώ για κάτω. Από εκεί και πέρα γίνονται συζητήσεις, όπως ξέρω, στη Στρατιωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ανοίγουν την άλλη εβδομάδα αυτές οι συζητήσεις, με επαφές και από πλευράς Ελλάδος, με τον αντιστράτηγο τον κύριο Δεμέσκα που είναι στις Βρυξέλλες, και πολλά άλλα τέτοια θέματα. Νομίζω λοιπόν ότι είμαστε σε μια κατάσταση θετική. Τώρα, ότι είναι μέσα στη Λάρισα, επίσης να πούμε ότι ένα 55-60% μου λέγανε χθες θα είναι Έλληνες οι επιτελείς. Από εκεί και πέρα προφανώς θα έρθουν σίγουρα Γάλλοι, Ιταλοί, μου είπαν από δύο σκανδιναβικές χώρες, προφανώς εκτιμώ Σουηδία, Φιλανδία για την Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα, και προφανώς θα ενισχύσουν, ας πούμε, ακόμα περισσότερο την όλη εμπλοκή μας. Να πω επίσης, Λάμπρο, ότι
Θα υπάρχει σύνδεση με το ΝΑΤΟ, έτσι πάντοτε υπάρχει αυτό, έτσι σε τέτοιου είδους αποστολές. Το 2021, θυμάμαι, είχε γίνει μια άσκηση με μεγάλη επιτυχία του στρατηγίου, λεγόμενη Milex 2021, στην οποία πήραμε πολλά συγχαρητήρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τον υποδιοικητή των συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ, που συνήθως είναι η Βρετανός ή η Γερμανός. Και όπως ξέρεις, ο Deputy Sacker είναι από αυτούς που έχουν σχέση με τις επιχειρήσεις ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, συνεπώς, άμα οι Βρετανοί λένε, ας πούμε, θετικά πράγματα, ότι από τη στιγμή που είναι πολύ σκληροί στις κρίσεις τους, προφανώς δεν το συζητάμε. Να πούμε επίσης, ας πούμε, Λάμπρο, ότι η επιχείρηση Task Force 153, πέραν των Αμερικανών, Βρετανών, Καναδών, Αυστραλών, του Μπαχρέιν, υπάρχουν και κάποιες μικρές χώρες, οι οποίες είναι σύμμαχες των Αμερικανών. Για παράδειγμα, είναι οι Σεϊχέλες, μία περίπτωση, είναι η Σρι Λάνκα, μία δεύτερη περίπτωση, οι οποίες έχουν μικρές ναυτικές μονάδες, απλώς αναφέρεται και η σημαία τους. Καταλήγω στο θέμα αυτό, ότι η Ελλάδα ως επικεφαλής στην Ερυθρά Θάλασσα, και επειδή υπάρχουν πάντα μίζερες σκέψεις εδώ και φοβικές σκέψεις διαφόρων εδώ, είναι θετικό ότι εμπλέκεται σε μία επιχείρηση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γεωπολιτικά, Λάμπρο, επειδή τα παρακολουθείς, αναβαθμιζόμαστε. Έχουμε για άλλη μια φορά πολυεθνικό στρατηγείο στη Λάρισα. Ένα. Δύο, ναυτικά η χώρα μας αυτή τη στιγμή προστατεύει τη διεθνή ναυσιπλοεία. Είμαστε ναυτική χώρα τώρα, έχουμε ναυτοσύνη. Δεν μπορεί να ήταν η Ελλάδα απ' έξω. Εντάξει, λέω και η Ιταλία και η Γαλλία έχουν, αλλά σε αυτή τη φάση είναι καλό ότι είμαστε πιο κοντά στην περιοχή. Και η Κύπρος, γιατί πολλά πλοία, έχω πληροφορηθεί, θα σταματήσουν στην Κύπρο, στα λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακα, πριν κατέβουν προς την Ερυθρά Θάλασσα, όπως μου έλεγε χθες πηγή μου από την Κυπριακή Δημοκρατία. Και επίσης, Λάμπρο, να πούμε ότι και σε αυτή την περίπτωση η αναβάθμιση της Ελλάδος έχει να κάνει και με ευρύτερα ζητήματα, τα οποία έχουν προστασία, ξέρω εγώ, ειδικών πλοίων, στα ενεργειακά ζητήματα, μεταφορά LNG κτλ. Που γίνεται. Και οπωσδήποτε θα προσπαθήσει, ας πούμε, αυτή η δύναμη, επειδή και χθες το βράδυ είχαμε επιθέσεις των Αμερικανών στους Χούθη, καταστροφικές μάλιστα. Καταστρέψαν οι Αμερικανοί και βγάλαν και σήμερα ένα συγκεκριμένο μια αναφορά για περίπου 10 μη επανδρομένα αεροσκάφη ιρανικής κατασκευής Σαχίντ 137, τα οποία τα καταστρέψαν, όπως καταστρέψαν και ένα συντονιστικό, όπως ονομάζεται, κέντρο των Χούθη στην περιοχή της Χοντέιτα στην Ιεμένη. Μια επιχείρηση στην οποία να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, ακούω θετικά σχόλια και μπορώ να σου πω και από δύο email αργά το βράδυ που είχα από την Ιταλία και από την Ολλανδία, η οποία συμμετέχει στην άλλη αποστολή. Τα μηνύματα είναι ότι η Ελλάδα και ως ναυτική δύναμη, και επειδή θέλουμε να ενεργοποιήσουμε πιο πολύ και το στρατηγείο, ήταν λίγο ξεχασμένο, να το πω έτσι, Λάμπρο. Έτσι. Ήταν ανενεργό περίπου. Έτσι, ανενεργό, περίπου. Ναι. Ας σου πω ότι τελευταία φορά που είχα πάει ήταν αυτή με μια εμπλοκή σε άσκηση που γινόταν, με μάχημα στρατεύματα, με την 71 αερομεταφερόμενη ταξιαρχία που είναι στη Νέα Σάντα στο Κιλκίς. Είναι ελαφρά ταξιαρχία, αλλά επίλεκτη, νομίζω Πόντος λέγεται, προς τιμήν των περιοχών αυτών στην παλιά Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τέλος πάντων, και θέλω να σου πω ότι νομίζω η κίνηση του Νίκου Δένδια έδωσε το στίγμα ότι θέλουμε να έχουμε συμμετοχή σε πολυεθνικές επιχειρήσεις. Πολύ καλό, πολύ, πολύ καλή κίνηση. Να σου ρωτήσω κάτι, επειδή έχουμε και την Σύνοδο Κορυφής με τα τρακτέρ να πολιορκούν τις Βρυξέλλες, το λέγαμε και νωρίτερα, είχαμε συνεχίσει με Βρυξέλλες νωρίτερα. Εκεί ο Ορμπάν τελικά πίστηκε το θέμα, τελείωσε το ζήτημα. Υπήρξαν πιέσεις το πρωί, όπως μου είπαν από Βρυξέλλες, δεν μπορούσα, αλλά έτσι είναι, ότι ο Ούγγρος Πρωθυπουργός και ο Μπόκα, γιατί ο Μπόκα είναι αυτός που παίζει τον κύριο ρόλο, είναι ο σύμβουλός του αναπληρωτής, υπουργός εξωτερικών για τα ευρωπαϊκά θέματα, ο πιο σκληρός, και του Όρμπαν, υπήρξε μια συνάντηση κλειστή με τον Σαρλ Μισελ, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βεβαίως την πρόεδρο της Κομισιόν, Γερμανίδα, την Βαντελέινεν, στην οποία συμμετείχαν ο Μακρόν. Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, όπως είπες, και πολύ στέκει με τους Γάλλους αγρότες και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, συμμετείχε αυτή τη στιγμή ο Τούσκ, ο οποίος παίζει ρόλο γιατί προφανώς υποστηρίζει πολύ την ευρωπαϊκή και νατοϊκή γραμμή. Επίσης η Μελόνι, η οποία ήταν πολύ έντονα εναντίον του Όρμπαν, παρά τις αρχικά προμηνών καλές σχέσεις, είπα ψημί ότι πρέπει να υποστηριχτεί η Ουκρανία, και βέβαια ο κύριος Σόλτς, γιατί εστάλει και άλλο πακέτο χθες από Ουκρανία προς την Ουκρανία, ιδιαίτερα με αντιαεροπορικά συστήματα τεθωρακισμένα και άλλα τα οποία οι Γερμανοί στέλνουν στην Ουκρανία. Μάλιστα η κυρία Μελόνι είπε ότι ανεξαρτήτως και των εξελίξεων στις ΗΠΑ, αυτό το είπε το πρωί, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή θα αναλάβει πολύ κεντρικό ρόλο στο θέμα της άμυνας της Ουκρανίας. Προφανώς υπονοούσε ότι αν υπάρξει πρόβλημα με Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, η Ευρώπη θα ενισχύσει την ευρωάμυνα ακόμα περισσότερο από τον Αρκτικό, λέει, μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα, δηλώσει τη Μελόνι. Και το ίδιο είπαν και οι Γερμανοί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν και αυτοί και οικονομικά προβλήματα τώρα, παρά τα παρακολουθεί. Άρα η Ευρωπαϊ... από ό,τι ξέρω από το επιτελείο του κ. Δένδια, συζητήθηκαν και ορισμένα θέματα ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.
διότι αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Πολύ, για πες. Το οποίο αυτή τη στιγμή άνοιξε συζήτηση, θα συμμετάσχουμε με επιτελείς προσεχώς για να βγουν και κάποιες αποφάσεις, γιατί ξέρεις, είναι ένα θέμα στο οποίο δυστυχώς πονάμε. Για τους κοινούς εξοπλισμούς, έτσι. Ναι, κοινούς εξοπλισμούς πονάμε. Πάντως βλέπω ότι κινήθηκε και το πρωί πέραν του Όρμπαν, ο οποίος τα γύρισε, γιατί τα 50 δις ευρώ θα δοθούν στην Ουκρανία, ναι. Θα δοθούν και πολύ νωρίτερα από τους Αμερικανούς, από ό,τι βλέπω. Κάπου 2,5-3 δις ευρώ, θα σε γελάσω, δόθηκαν το πρωί για τα θέματα της λάθρομετανάστευσης, μετανάστευσης προσφυγικά κτλ. Κάπου 1,5 δις ευρώ θα πάνε σε ορισμένες περιοχές Ασίας Ειρηνικού και πρέπει να δοθούν, ας πούμε, σε μικρές χώρες που έχουν και προβλήματα λόγω της κλιματικής αλλαγής και σε κάποια άλλα projects τα οποία είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έγινε το πρωί σήμερα. Αλλά από τώρα που μιλάμε, νομίζω πρέπει να έχει βγει. Όχι, έχει λήξει, έλειξε αυτό. Ωραία, άρα ήθελα το παρασκήνιο λίγο. Εντάξει, έχει σημασία το πώς πίστηκε ο Όρμπαν. Ωραία. Και επίσης αυτή τη στιγμή υπήρξαν η επικοινωνία του Ουκρανού Υπουργού Εξωτερικών του Κουλέμπα προχθές στο Ουζγορόντ, στα σύνορα, στο Τριεθνές που λέω εγώ, Σλοβακίας, Ουγγαρίας, Ουκρανίας. Επίκειται, τώρα δεν ξέρω πότε, μέσα στο Φεβρουάριο-Μάρτιο, συνάντηση για πρώτη φορά του Όρμπαν με τον πρόεδρο Ζελένσκι για να συζητήσουν, ας πούμε, θέματα που έχουν να κάνουν με την μαγιάρικη μειονότητα στη δυτική Ουκρανία, δηλαδή εκεί στις περιοχές, ξέρω εγώ, της Τρανσκαρπάθειας, Υπερκαρπαθίας και κάποια άλλα ζητήματα. Πάντως ήταν σε καλό κλίμα από ό,τι είδα και από την ουκρανική πλευρά, αλλά είδα και από σε αγγλική έκδοση ουγγρική εφημερίδα, η οποία είπε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Μαγιάρων της Ουγγαρίας συζήτησε με τον Ζελένσκι και ήταν πολύ καλό το κλίμα μετά από πάρα πολύ καιρό. Άρα βλέπω αυτή τη στιγμή ότι η Ευρώπη πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες ενιαίες. Προφανώς βάζω μέσα και παρά το Brexit το Ηνωμένο Βασίλειο, διότι χωρίς τη Μεγάλη Βρετανία σε πολλά πράγματα, ιδιαίτερα στρατιωτικά, δεν μπορούμε να πούμε ότι προχωράνε. Mm-hmm. Να σου πω ότι ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας εκτάκτος είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Α, και αυτός πολλοί κόσμος ναι, ο Σάπς, ναι, συναντήθηκε ήδη με τον Όστιν, με την άφηξή του. Mm. Στην αεροπορική βάση Άντριους συναντήθηκε ήδη με τον Όστιν, τον Υπουργό Άμυνας. Ναι. Το θέμα είναι η κοινή υποστήριξη Αμερικής και Βρετανίας στην Ουκρανία, ένα. Δεύτερον, το AUKUS, γιατί θα υπάρξει συνάντηση κορυφής το Μάρτιο των Προέδρων, των Πρωθυπουργού Αυστραλίας, Μεγάλης Βρετανίας με τον Biden. Μιλάμε τώρα ακόμα έτσι, επί Biden Προεδρίας. Επίσης, συζητήσαν πώς να υποστηρίξουν τα κράτη Ασίας Ειρηνικού και ιδιαίτερα τα νησιωτικά συμπλέγματα και πρώην αποικίες της Βρετανίας, που στις οποίες εμφανίζεται η Κίνα να πάει να διεισδύσει οικονομικά αλλά και με ενέργειες, ας πούμε, υποστήριξης τάχα της αστυνομίας, της τοπικής αστυνομίας κτλ. Γιατί οι Κινέζοι το έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το μοντέλο και στη Σερβία, γι' αυτό και πολλοί έχουν δει εγώ στη Σερβία, ας πούμε, να έχουν Κινέζους οι οποίοι να έχουν εκπαιδεύσει Σέρβους αξιωματικούς αλλά και να εμπλέκονται σε κοινές περιπολίες. Δεν μας χρειάζονται οι Κινέζοι στην Ευρώπη. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα μόνη της. Να κλείσω αυτά λέγοντας ότι κλείνει και ο Στόλτεμπεργκ σήμερα το πενθήμερο ταξίδι. Είδε και τους Ρεπουμπλικανούς. Αμερική, ναι, είδε και τους Ρεπουμπλικανούς θες και τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο της Κογκρέσου, Μάικ Τζόνσον, με τον οποίο μίλησε και είδα σχετικά. Εντάξει, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι εναντίον του να δοθεί βοήθεια στην Ουκρανία, αλλά πρέπει να είναι Ρεπουμπλικανός και έχει κάποιες ιδιαιτερότητες πιο πολύ και με τα όσα τραγικά γίνονται στην Αμερικανομεξικανική Μεθόριο. Πάντως μίλησε και με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Dick Durbin δηλαδή, αλλά και και Jim Rice του Αϊντάχο, τον γερουσιαστή, ο Στόλτεμπεργκ. Επίσης μίλησε στο Heritage Foundation, με ένα συντηρητικό, θα λέει κανείς, think tank, μια δεξαμενή εγκεφάλων, μια δεξαμενή σκέψης συντηρητική, και δέχτηκε βροχή ερωτήσεων για πολλά θέματα, σχετικά κυρίως Ουκρανία και ποιος είναι ο ρόλος του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή κτλ. Επειδή, όπως ξέρεις, κάποιες χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως είναι το Κατάρ, τα Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, έχουν πρέσβει στο ΝΑΤΟ και συνεπώς συνεργάζονται με τη Συμμαχία. Άλλο η Σαουδική Αραβία και το Ομάν έχουν τους δικούς τους λόγους να τα έχουν απευθείας με τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς τις συνεργασίες τους. Και επίσης, χθες μίλησε και επισκέφθηκε το μεγάλο, πραγματικά τεράστιο χώρο της Lockheed Martin στην Αλαμπάμα, όπου στην αεροπορική βάση Huntsville, στο γνωστή ως Red Stone, κόκκινη πέτρα, ενημερώθηκε από την Lockheed Martin για τα προσεχή προγράμματα τα οποία έχει εξέλιξη. Και σήμερα, νομίζω, πριν φύγει, επισκέπτεται την Tampa, Florida, κεντρική διοίκηση για μια ενημέρωση σαν ΝΑΤΟ, ο ίδιος, με τα όσα γίνονται στην Αραβική Χερσόνησο και με τους Χούθη κτλ. Την επόμενη φορά, Λάμπρο, θα σας δώσω πολλά περισσότερα, διότι είναι σημαντικές οι επισκέψεις και βγαίνουν και πορίσματα ενδιαφέροντα. Και βγήκε και μια ανάλυση, την οποία μου ήρθε χθες το βράδυ, δεν την έχω δει. Πώς μπορεί να αντιμετωπίσει η Ευρώπη την κρίσιμη κατάσταση στην Ουκρανία. Πώς μπορεί να αντιμετωπίσει, είναι κάπου 80 σελίδες. Αλλά θέλω να τη μελετήσω για ωραία, ωραία, ωραία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θανάση, ευχαριστούμε πολύ για ακόμα μια φορά για την πολύ μεγάλη εικόνα. Και να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Θανάση, ευχαριστούμε πολύ. Θανάση Βρούγος με τις πληροφορίες του, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.